Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Πασχάλη, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είσαι καλά? Καλά, δόξα τω Θεώ, ξεκουραζόμαστε. Σε κουραζέστε, έχετε ρεπό και μάλιστα από ό,τι διαβάσαμε από την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και διήμερο, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι το χρειαζόμασταν γιατί είχαμε φορτώσει πολύ τις τελευταίες ημέρες με τα συνεχόμενα αυτά παιχνίδια, ταξίδια, όλα μας κουράσανε λίγο και ήταν και ευκαιρία να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας. Σωστά, ναι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι αυτά τα τρία μάτς μέσα σε διάστημα 7 ημερών για μια ομάδα η οποία δημιουργήθηκε τελευταία στιγμή και όπως έχουμε πει πολλές φορές, άλλοι παίκτες έχουν κάνει προετοιμασία, αλλά έχουν κάνει μισή, αλλά έχουν κάνει ολοκληρωμένη. Υπάρχει δηλαδή μια περίεργη κατάσταση. Νομίζω ότι θα σας κάνει καλό αυτό το διήμερο. Το κακό είναι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της ομάδας δεν έχει κάνει προετοιμασία. Αν ήταν το μεγαλύτερο ποσοστό, εντάξει, θα καλυπτόταν λίγο το κενό. Ναι. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο ποσοστό που δεν έχει κάνει και. Εντάξει, χρειάζεται καλή διαχείριση. Ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο από το χθεσινό παιχνίδι. Πασχάλη, έχει μια διπλή ανάγνωση νομίζω για μένα, δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ. Απ' τη μια, okay, ο Άρης πρόσθεσε σε άλλους τρεις βαθμούς στο σακούλι του, ξεκολουθεί να είναι πρώτος, είναι αίτητος, έχει 7 νίκες και μια ισοπαλία στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει, είναι με διαφορά 4 βαθμών από τη Δόξα στην πρώτη θέση. Αυτή είναι μια ανάγνωση, δηλαδή να πετυχαίνει το σκοπό του. Αυτόν με τον οποίο ξεκινήσει τη σεζόν. Απ' την άλλη όμως, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι το τελευταίο διάστημα δεν πήζει και πολύ καλά η ομάδα. Όπως φάνηκε και χθες κοντά στην Κοζάνη. Εντάξει, ίσως δεν είμαστε τόσο παραγωγικοί όσο θα έπρεπε, αλλά φάσεις και ευκαιρίες δημιουργούνται. Τώρα εντάξει, το τρίτο παιχνίδι στη σειρά μέσα σε μια εβδομάδα δεν περιμέναμε κι εμείς να προσφέρουμε κάτι τρομερό σαν θέαμα. Πιο πολύ σκοπό είχαμε την νίκη. Ναι. Και εσείς βλέπετε ότι οι ομάδες μας αντιμετωπίζουν διαφορετικά από ό,τι τις υπόλοιπες ομάδες. Ταμπουρώνονται στην άμυνά τους, διπλή ζώνη άμυνας, δύσκολο να βρεις χώρους για να δημιουργήσεις. Παρ' όλα αυτά ευκαιρίες είχαμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο κάποια μακρινά σουτ, ένα δοκάρι στο δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, στην μπάλα δεν υπάρχει κάτι δεδομένο, εγώ εδώ θέλω να σταθώ. Ναι. Να θεωρούμε δηλαδή ότι είναι δεδομένο ότι παίρνουμε μέσω παιχνίδι και κερδίζουμε, πρέπει να αγωνιζόμαστε περισσότερο μέχρι να αποκτήσουμε ένα σκορ ασφαλείας και μετά να χαλαρώσουμε. Mm-hmm. Ίσως και εμείς λίγο με την κούραση, λίγο χάσαμε λίγο την αυτοσυγκέντρωσή μας. Παρ' όλα αυτά η ομάδα κέρδισε και αυτή ήταν η ουσία του χθεσινού παιχνιδιού. Mm-hmm. Πιστεύεις δηλαδή, Πασχάλη, ότι μπορεί ασυνείδητα, ασυναίσθητα αν θέλεις, για να το θέσω καλύτερα, να το παίρνετε και λίγο έτσι λίγο πιο χαλαρά, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μια διαφορά δυναμικότητας και εύκολα ή δύσκολα, αν φορτσάρετε έστω και λίγο στο τέλος, θα πετύχετε κάποιο γκολ και θα επικρατήσετε? Δηλαδή υπάρχει μια τέτοια, κάποια στιγμή, μια τέτοια νοοτροπία μέσα στην ομάδα? Όχι, όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και αυτό από εντολή του προπονητή είναι να μην υπάρξει. Γίνεται συνέχεια η συζήτηση αυτή. Δεν πρέπει να βρισκόμαστε καθόλου χαλαροί μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί βλέπετε ότι και οι μεγάλες ομάδες ακόμα από τη χαλαρότητά τους κάποια στιγμή την έχουν πατήσει. Mm-hmm. Για να αποφευχθεί αυτό είμαστε προετοιμασμένοι. Mm-hmm. Πιο πολύ είναι το θέμα δυνάμεων, δηλαδή όταν βλέπετε ότι παίζουν οι ίδιοι σχεδόν ποδοσφαιριστές, απλά 2-3-4 άτομα ας πούμε φρεσκάρουν την εντεκάδα, λογικό είναι να υπάρχει και η κούραση. Mm-hmm. Το θέτεις και εσύ, το έθεσε χθες στις δηλώσεις του και ο Ανδρέας Σουσκέτζος, ο στενός συνεργάτης του Νίκο Αναστόπουλου. Νομίζω ότι εντάξει, βγάζει μάτι. Πολλά παιδιά είναι κουρασμένα. Έχετε πάρει εσύ για παράδειγμα, ο Ραούλ Μπράβο, ο Κώστας Κασναφέρης. Αν δεν κάνω λάθος, έχετε κάνει και το απόλυτο μέχρι στιγμής από το ξεκίνημα της σεζόν. Έχετε πάρει τα περισσότερα παιχνίδια. Αν και έχω την εντύπωση ότι για εσάς τους αμυντικούς, Πασχάλη, δεν είναι τόσο μεγάλος ο φόρτος, γιατί δεν δέχεται και πολλές φάσεις ο Άρης. Εντάξει, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, σίγουρα, ναι. Αλλά το να αγωνίζεσαι δεν πάει να είναι μια καταπώνηση, ένα χάσιμο δυνάμεων. Mm-hmm. Εντάξει, και τα παιδιά στην επίθεση φρεσκάρονται και στο κέντρο έχουμε κάποιες εναλλακτικές οι οποίες έχουν δώσει ανάσες στην ομάδα. Δεν πρέπει να στεκόμαστε τόσο πολύ για να το βλέπουμε αρνητικά. Mm-hmm. Εγώ ίσα-ίσα mm-hmm. το βλέπω θετικά, ότι μια ομάδα συγκροτήθηκε 2 εβδομάδες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος και αυτή τη στιγμή έχει καταφέρει εκτός από ένα παιχνίδι να κερδίσει τα υπόλοιπα. Για μένα αυτή η χρονιά είναι μια παρένθεση. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, θα έλεγα. Ναι, ναι. Σωστά, έχεις δίκιο. Ο Άρης να πετυχαίνει έστω και με αυτόν τον τρόπο τις νίκες, να προσθέτει τους βαθμούς και στο τέλος της σεζόν, όπως λέει και πολλοί κόσμος, κανείς δεν θα θυμάται και τις εμφανίσεις. Στην ουσία, αυτό που θα μετράει θα είναι να έχει τερματίσει και να έχει κόψει ο Άρης πρώτος το νήμα.
Σίγουρα αυτό, και όσο πιο γρήγορα το πετύχουμε, θα υπάρξουν και καλές εμφανίσεις, θα υπάρχουν και μεγάλα σκορ. Να, το προηγούμενο παιχνίδι με την Καλαμαριά ήμασταν δημιουργικοί πάρα πολύ, ειδικά στο τελευταίο τέταρτο του αγώνα θα μπορούσαμε να διευρύνουμε και άλλο το σκορ. Εντάξει, θα έρθουν και καλές εμφανίσεις σίγουρα, όχι ότι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Αλλά θέλει και λίγο υπομονή. Δεν γίνονται όλα από τη μια στιγμή στην άλλη. Επικαλείστε συχνά και εσείς οι παίκτες, γιατί είστε οι πρωταγωνιστές, αλλά και το τεχνικό team και τα γήπεδα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Είναι και για σένα μετά από πάρα πολλά χρόνια μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Είναι όντως τόσο άσχημα, δηλαδή, Πασχάλη, δηλαδή μπορείτε να κάνετε ένα κοντρόλ? Το λέω γιατί, εντάξει, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Το κοντρόλ δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η ταχύτητα στο παιχνίδι που θέλουμε να δώσουμε στην κατοχή μπάλας. Όταν δημιουργούμε κάποιες επιθέσεις, χρειάζεται, όπως βλέπετε, και παίχτες, ας πούμε, όπως ο Ανδρέας ο Τάτος, που έχουν την καλύτερη τεχνική, ίσως έχει την καλύτερη τεχνική μέσα στην ομάδα. Χρειάζεται να κάνει πολλές επαφές της μπάλας μέχρι να τη φέρει εκεί που θέλει, για να κάνει μια πάσα, ένα σουτ, μια τρίπλα. Αυτό δυσκολεύει, αργεί λίγο την ανάπτυξη του παιχνιδιού. Ως προς αυτό είναι το αρνητικό. Τα υπόλοιπα, εντάξει, μέσα στην έδρα μας το γήπεδο είναι όπως το θέλουμε εμείς και μπορούμε να ευχαριστιόμαστε περισσότερο το παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι όντως, γιατί για σας πάνω απ' όλα, εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι πέρα από όλα αυτά, αλλά και διασκέδαση. Είναι ένα παιχνίδι, όπως πολύ σωστά θέτεις. Εντάξει, βέβαια δεν βοηθάει και το γεγονός ότι, όπως χθες η Κοζάνη και άλλες ομάδες, και χθες η Κοζάνη παίζουν πάρα πολύ κλειστά με μια διπλή ζώνη άμυνας, δεν επιτρέπουν έτσι τον Άρη να κάνει το παιχνίδι του. Γιατί, όπως λες, όπως είπες και εσύ για τον Άρη, και αυτοί κοιτάνε να κάνουν τη δική τους τη δουλειά, φυσικά. Ακριβώς, και αυτοί το βλέπουν οι αγωνιζόμενοι αντίπαλοι ως σε μια μεγάλη ομάδα τη δικιά μας. Θέλουν να κερδίσουν ή να πάρουν ένα βαθμό, να το θυμούνται, να το πω έτσι, στην πορεία τους. Γι' αυτό και βλέπετε ότι σε κάποιες ομάδες, όπως η Καλαμαριά, στο παιχνίδι με το δικό μας δημιουργήθηκε ένταση, σχόλια, δεν ξέρω τι, και το επόμενο παιχνίδι με την Καβάλα χάσανε, από ό,τι νομίζω, 1-5 σωστά. Ναι, και ναι, δεν άνοιξε μύτη, δεν συζητήθηκε τίποτα. Ναι. Ναι, όπου πηγαίνει ο Άρης, η αλήθεια είναι ότι αποτελεί το γεγονός της εβδομάδας. Ναι, σίγουρα έτσι είναι. Για σένα πώς είναι τα πράγματα? Εντάξει, είσαι από τους πιο έμπειρους παίκτες στην ομάδα. Νομίζω ότι έχεις προσαρμοστεί πάρα πολύ εύκολα στα δεδομένα του Άρη, ίσως πολύ πιο εύκολα από ό,τι νόμιζες και εσύ ο ίδιος και περίμενες. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Για μένα είμαι πολύ ευχαριστημένος από την μέχρι τώρα πορεία της ομάδος και την προσωπική. Εντάξει, είναι μια μεγάλη ομάδα ο Άρης, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ο κόσμος συμπαραστέκεται την ομάδα όπου και να παίζει, και εντός και εκτός έδρας. Αυτό μας δίνει μεγάλη όθηση και εμένα προσωπικά. Το σημαντικότερο είναι να έχω υγεία, να συνεχίσουμε με την ίδια θέληση και το ίδιο, και την ίδια δύναμη μέχρι το τέλος, για να καταφέρει η ομάδα όσο πιο γρήγορα γίνεται να βγει κατηγορία. Πάντως βλέπουμε ότι ψάχνεις και το πρώτο σου γκολ με τη φανέλα του Άρη. Στα στημένα προωθήσε, έφτασες σε 2-3 περιπτώσεις κοντά. Πιστεύεις ότι θα φτάσει η ώρα που θα χρηστείς και σκόρερ? Θα φτάσει η ώρα του καθαρού γκολ, θα έλεγα, γιατί το ένα γκολ ήταν με τους αμπελόκηπους. Ναι, ακριβώς, ναι. Αν και ήταν αυτό γκολ, η σέντρα έγινε από μένα. Σωστά, του καθαρού γκολ. Δεν θέλω να το χρεωθώ αυτό, εντάξει. Θα πάρουμε ένα καθαρό, σίγουρα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό σε αυτά τα γήπεδα, έτσι όπως παίζουν και οι περισσότερες ομάδες στον Άρη. Πασχάλη, ξέρεις ότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και το να είναι μια ομάδα καλή στα στημένα, δηλαδή να βγάζει γκολ από τα στημένα. Σίγουρα. Μπορεί να ξεκλειδώσει ένα παιχνίδι από ένα επιθετικό κόρνερ ή φάουλ, να βρεθεί κάποιος αμυντικός να σκοράρει ή οποιοδήποτε και να ανοίξει το παιχνίδι μετά. Για μας το ζητούμενο είναι αυτό, πώς θα καταφέρουμε να σκοράρουμε το πρώτο γκολ. Όσο πιο γρήγορα γίνεται, τόσο το καλύτερο, θα ανοίγει το παιχνίδι. Μετά μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ εύκολα. Ναι. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, τώρα δεν ξέρω, εντάξει, θα σε φέρει σε δύσκολη θέση. Ρώτα, λέει, τον Πασχάλη να μας πει σε τι κατάσταση είναι ο Κόκκι. Εντάξει, ρε παιδί, ο Πασχάλης δεν είναι ο προπονητής της ομάδας. Εντάξει, βέβαια τον βλέπεις καθημερινά την προσπάθεια που καταβάλεις, όταν μπορούσε και εσύ να μας πει, γιατί ρωτάει εδώ ο φίλος. Μάλλον σίγουρα περιμένει να τον δει να αγωνίζεται, από ό,τι καταλάβω. Ναι, σίγουρα. Ο κόσμος αγαπάει τον Σέρχιο και θέλει να τον δει να αγωνίζεται. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σύντομα. Ο ίδιος δίνει ό,τι πιο δυνατό μπορεί να δώσει στην προπόνηση.
Τώρα σε τι κατάσταση είναι ή και σε τι κατάσταση τον θέλει ο προπονητής, εγώ δεν γνωρίζω. Δεν είναι η αρμοδιότητά μου να το κρίνω αυτό. Ναι. Πάντως σίγουρα είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα και αναμένεται να προσφέρει και στη συνέχεια. Αντίπαλο τον έχεις παίξει, φαντάζομαι. Σίγουρα. Τον έχεις παίξει αντίπαλο. Έχουμε παίξει και με τον Εργοτέλη και με τον Ατρόμητο. Ναι. Έχουμε βρεθεί αντίπαλοι. Κλείνοντας, μεταξύ σας οι σχέσεις πώς είναι στην ομάδα? Βλέπουμε συχνά πυκνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας και δεν μπορούμε φυσικά να τα αποφύγουμε, να γλιτώσουμε από αυτά. Βλέπουμε συνεχώς να ανεβάζετε φωτογραφίες είτε μέσα από το πούλμαν είτε από έξω από τα αποδυτήρια, από το ξενοδοχείο. Έχετε δημιουργήσει από ό,τι φαίνεται μια πολύ καλή παρέα. Το κλίμα είναι πολύ καλό. Μέσα στην ομάδα υπάρχουν παιδιά τα οποία αγωνίζονται, δεν αγωνίζονται, δεν δημιουργούν προβλήματα και αυτό είναι το σημαντικότερο. Έχουμε όλοι ένα κοινό σκοπό, να βγει η ομάδα κατηγορία. Εντάξει, υπάρχουν και παιδιά τα οποία συνυπήρξαμε συμπαίχτες σε άλλες ομάδες, κάποιοι άλλοι μεταξύ τους και αυτό δένει πιο γρήγορα την ομάδα. Και τέλος ο προσωπικός στόχος, ήθελες να μείνεις στη Θεσσαλονίκη, παρά τα προβλήματα που υπήρχαν το καλοκαίρι με όλα αυτά που έγιναν με το ποια κατηγορία θα αγωνιστεί με τα διοικητικά, εσύ αν και είχες κάποιες προτάσεις και από υψηλότερες κατηγορίες επέλεξες τελικά να παραμείνεις στον Άρη και στη Γάμα Εθνική και ένα κίνητρο φαντάζομαι θα ήταν ότι εκτός από το ότι είναι μια τεράστια ομάδα ο Άρης και το ότι ήθελες να παραμείνεις και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, σίγουρα. Για μένα αυτά εντάξει έχουν ξεπεραστεί πλέον. Δεν σκέφτομαι το τι έγινε το καλοκαίρι. Όπως είχα ξαναπεί σε μια συνέντευξη το καλοκαίρι είχαμε αναφέρει ότι το ρίσκο αυτό που θα πάρω αξίζει να το αξίζει η ομάδα. Δεν το συζητώ αυτό καθόλου. Και φαίνεται και στη μέχρι τώρα πορεία της. Ο Άρης είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα που έχει να προσφέρει πάρα πολλά στο ελληνικό ποδόσφαιρο και αυτό θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω με δημιουργό αυτού όλου του κλαμπ τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος έχει όνειρα και βλέψεις για την ομάδα. Εγώ για μένα προσωπικά εύχομαι να είμαι γερός στο σημαντικότερο, να μπορώ να προσφέρω αυτά που είναι και να παραμείνω στην ομάδα όσο μπορώ να προσφέρω. Να συνδυάσεις δηλαδή, να συνδυάσεις την παρουσία σου με τις ανόδους του Άρη και να προσθέσεις και εσύ το όνομά σου στην αναγέννηση του Άρη, γιατί από φέτος ουσιαστικά αυτό επιχειρείται στην ομάδα. Σίγουρα, έτσι ακριβώς. Το ρωτάω πάντοτε σε ποδοσφαιριστές που είναι αρκετά έμπειροι, που φτάνουν πια σε μια ηλικία που είναι υποχρεωμένοι να κοιτάνε και την επόμενη μέρα. Ο Πασχάλης ο Μελισσάς βλέπει τον εαυτό του όταν με το καλό σταματήσει το ποδόσφαιρο, γιατί μια χαρά είσαι και βαστάνε τα πόδια σου και είσαι από τους καλύτερους παίκτες στην ομάδα μέσα στο ποδόσφαιρο? Θα το ήθελα πάρα πολύ. Κανείς δεν ξέρει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τι θα ακολουθήσει, δεν μπορεί να κάνει κανένας προγραμματισμό. Θα ήθελα πάρα πολύ να ασχοληθώ με το ποδόσφαιρο και στη δημιουργία αυτή του Άρη που ξεκινάει, που γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή, να ήμουν κάποιο ενεργό μέλος. Αυτά εδώ πέρα θα τα δούμε στην πορεία βέβαια. Έχουμε ακόμα μπροστά μας 1-2 χρόνια, 3, όσο μπορούμε να προσφέρουμε στο 100% και μετά εύχομαι να πάνε όλα καλά και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε από άλλο πόστο. Υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι, Πασχάλη. Το σημαντικότερο και να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είσαι καλά. Γεια σας.